Θα ξεκινήσω από την αναφορά που έκανε ο κύριος Βαρουφάκης, αναφερόμενος στο ριζοσπάστη, ότι το έγγραφο που δημοσιοποίησε και αφορούσε τον κύριο Βαρουφάκη, ήταν πλαστό. Απαντήσαμε και χτες. Το έγγραφο αυτό είναι από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής. Και βεβαίως, εμείς βάζουμε επιπλέον και ένα ερώτημα, γιατί ήδη η αναφορά σε αυτό το έγγραφο έχει υποθεί πολλαπλώς. Γιατί 4 χρόνια δεν το καταγγείλατε ότι είναι πλαστό και να αποσυρθεί. Και κυρίως, γιατί δεν λέτε ποιος το πλαστογράφησε, δεν σας ενδιαφέρει. Θα μπορούσα να πω και άλλα περισσότερα, αλλά πρέπει να αναφερθώ στο νομοσχέδιο, όμως σας παραπέμπω σε μία πλήρη απάντηση στο κυριακάτικο ριζοσπάστη. Γι' αυτό λοιπόν που δημοσιοποίησε, ξαναλέμε, είναι από τα επίσημα έγγραφα της Βουλής. Αυτή είναι η πηγή μας. Και τώρα αναφέρομαι στο νομοσχέδιο. Μπορεί να έχει τίτλο «Μέτρα στήριξη συγγενών θυμάτων από το έγκλημα στα Τέμπη», «Εξυγχρονισμός τουριστικής νομοθεσίας» και άλλα. Ωστόσο, ο κύριος όγκος του αφορά νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές στους ομίλους για την εξασφάλιση και νέας κερδοφορίας σε νέους τομείς, όπως διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης των ιαματικών και μη πηγών, αλλά και των λιμανιών Ιγουμενίτσας Καβάλας, νέο χτύπημα στους καλλιτέχνες, παραπέρα πολυδιάσπαση και ιδιωτικοποίηση του συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΤ, ενίσχυση των ομίλων στις μεταφορές και τον τουρισμό, προσλήψεις με το σταγονόμετρο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που βεβαίως δεν καλύπτουν ούτε βασικές ανάγκες. Αυτά όμως δεν τα συζητάτε, συζητάτε άλλα πιο ακίνδυνα. Και φυσικά τα μέτρα για το σιδηρόδρομο δεν καταπολεμούν, αλλά να παράγουν τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα. Γιατί η βασική του φιλοσοφία δεν είναι μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής για να μην ξανασυμβεί ξανά, αλλά αντίθετα, συνεχίζεται προκλητικά για να έχουμε και νέα Τέμπη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αποζημιώσεις βεβαίως δεν πρόκειται να φέρουν τους 57 δικοχαμένους νεκρούς και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να σας απενοχοποιήσουν από τις ευθύνες που έχετε. Και ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε να συγκαλύψετε τις αιτίες του πολύ νεκρού εγκλήματος. Μπορεί να στείνετε καυγάδες κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος φταίει και να ασχολείστε με άλλα ζητήματα, για ευνοϊκά δάνεια βουλευτός σας κλπ. Όταν την ίδια στιγμή ξεσπιτώνετε με τους νόμους σας και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς σας φτωχούς ανθρώπους που πετάγονται στο δρόμο. Γιατί παρέα και μαζί θέλετε να συσκοτήσετε, να μην φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες που είναι ιδιωτικοποίησεις, που αντάμα και παρέα προωθείτε σε βάρος του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά στηρίζετε. Γι' αυτό συνυπεύθυνοι είσαστε όλοι σας. Δεν ενδιαφερθήκατε για αυτόματο σύστημα και να αποφεύγονται συγκρούσεις στα τρένα με δεκάδες νεκρούς. Βέβαια, η κυβέρνηση, αφού δεν κατάφερε να περάσει προπαγάνδα της για το ανθρώπινο λάθος, εστιάζει τώρα τη συζήτηση για παθογένειες του ελληνικού κράτους. Την πάσα αυτή υιοθετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσαμε και από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, με καταγγελίες αλλά και κομματικά ρουσφέτια, θέλοντας όλοι σας να αποκρύψετε ότι οι καθολικοί με σύγχρονα συστήματα ασφάλειας εγκατάστασης αυξάνει το κόστος λειτουργίας των εταιριών και μειώνει την κερδοφορία τους. Η σχέση κόστος-όφελος στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε κάθε εργασιακό χώρο είναι η πραγματική αιτία κάθε εγκλήματος που συντελείται σε όλους τους χώρους δουλειάς. Είναι η βάση που αντιμετωπίζει ως κόστος την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων, των επιβατών και ταυτόχρονα εμπόδιο στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η αιτία για το ατύχημα των Τεμπών, ο λόγος που εργασιακοί χώροι
μετατρέπονται σε κρεματόρια και τα αποφεύγετε να συζητήσετε γι' αυτά σαν το διάβολο στο λιβάνι. Είναι φτηνότερο για τον εργοδότη να μείνει σαν κάτις ή να σκοτωθεί ένας εργάτης συγκριτικά από το να πάρει μέτρα ασφαλείας στον χώρο δουλειάς. Το αστικό κράτος με το μέρος των αφεντικών είναι. Δεν είναι με τους εργάτες. Μήπως και στην ενέργεια τι κάνατε. Προωθήσατε το χρηματιστήριο ενέργειας. Το αποτέλεσμα ακόμα και νέοι άνθρωποι να μην μπορούν να ζεσταθούν και να πεθαίνουν από αναθυμιάσεις από μαγκάλι. Εμπόρευμα κερδοφόρο η ενέργεια. Και το προωθήσατε μέσα από την πράσινη μετάβαση. Όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25. Δηλαδή, ενεργειακή φτώχεια για τη μεγάλη μάζα του λαού, απ' τη μια, και καρτέλ μιας χούφτας εταιριών ενέργειας που κερδίζουν τεράστια ποσά από τις πλάτες του λαϊκού κόσμου, απ' την άλλη. Όποια κυβέρνηση και να βγει, αυτή την ίδια πολιτική θα συνεχίσει. Το ίδιο και με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά και στον τομέα της υγείας, τα ίδια. Όποιος έχει λεφτά, φροντίζει την υγεία του. Όποιος δεν έχει, καταδικασμένος. Στο κέντρο υγείας στο Πέραμα έκλεισε το μικροβιολογικό τμήμα πρόσφατα. Δηλαδή φτωχό κόσμος από τις εργατογειτονίες του Περάματος δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει δυνατότητα να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Προκλητικά απαράδεκτο. Πυροβολείτε για να εξοντώσετε κέντρα υγείας, για να ενισχύσετε τους εμπόρους υγείας. Αλλά και στον πολιτισμό τι κάνετε. Δεν φτάνει το προεδρικό διάταγμα που υποβαθμίζει τους καλλιτέχνες και υπονομεύει τον πολιτισμό για το λαό. Προχωράτε ακόμα πιο πολύ. Τις πρόβες δεν τις θεωρείτε κανονική εργασία. Δημιουργείτε μητρό όχι για την ενίσχυση των καλλιτεχνών, αλλά για την παραπέρα υποβαθμισή τους. Τελικά, αν η τέχνη και ευρύτερα ο πολιτισμός είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου, τόσο για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, όσο και για τη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας, με ταυτόχρονη καλλιέργεια της νόησης, του συναισθήματος, της βούλησης, εσείς τα χτυπάτε ακόμα και προεκλογικά μέσα από αυτό το νομοσχέδιο που φυσικά καταψηφίζουμε. Μπορεί να προβάλλεται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με την ανακοίνωση των εκλογών ότι απέναντι στις αβεβαιότητες της οικονομίας και των διεθνών εξελίξεων είναι ανάγκη η κυβερνητική σταθερότητα. Όμως, όλα τα σενάρια οδηγούν σε μεγαλύτερη ανασφάλεια και βεβαιότητα για το λαό με την αντιλαϊκή πολιτική σας. Γι' αυτό εμείς καλούμε το λαό να κάψει το σενάριο και να σας απαντήσει στην κάλπη με ένα ισχυρό ΚΚΕ. Γιατί ο λαός έχει πείρα από κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων και συνδυασμό. Σταθερότητα γι' αυτόν υπάρχει μόνο στη συμπόρευση για ένα πιο δυνατό κουκουέ και εκλογικά στους αγώνες που έρχονται, δυναμώνουν και έτσι θα είναι δυνατόν να εκλείψουν οι πραγματικές αιτίες αστάθειας και αβεβαιότητας στη ζωή του. Και αυτό θα κάνει τη διαφορά την επόμενη μέρα. Και αυτή είναι η μόνη βεβαιότητα που μπορεί να εμπιστευτεί στις μάχες που έχει μπροστά.